Χαίρετε. Χαίρετε. Το λοιπόν, κύριε Πάνο. Το λοιπόν. Μήπως η μάνα της ηθοποιού Kathy Bates σου θυμίζει τη μάνα σου? Μήπως. Όχι, δεν νομίζω. Μόνο τη δικιά μου σου θυμίζει. Ναι, περισσότερο θυμίζει τη δικιά σου. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία ερωτήματα κάτω από αυτό το βίντεο. Μήπως η μάνα της ηθοποιού Kathy Bates σου θυμίζει τη μάνα σου? Και τα μάζεψα για να κάνουμε ένα οδηγητικό τώρα που προκόψαμε. Τώρα που καταφέραμε να βρεθούμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, διαβάζω το πρώτο. Ο πατέρας μου, λέει μια φίλη, επειδή πίστευε ότι του είπα ψέματα ότι έγραψα καλά στις Πανελλήνιες, αφού είχα επιβεβαιώσει τις λύσεις από την ΕΡΤ, μου είπε ότι του κορόιδευα μια ζωή και παρίστανα την έξυπνη. Επιλέξε αυτό τι είπε. Του κορόιδευε μια ζωή και παρίστανε την έξυπνη. Και του έτρωγα τα λεφτά στα φροντιστήρια. Δεν μου μιλούσε επί ένα μήνα. Wow. Ναι. Τον έξτρα κακοποιητικό, ε. Έξτρα κακοποιητικό. Ναι. Πω. Όταν τελικά όντως βγήκαν τα αποτελέσματα και πέρασα στη νομική, του τα έτριψα στη μούρη με το συμπάθιο. Και του είπα, δεν έχεις το δικαίωμα να με αμφισβητήσεις και να μου φερθείς έτσι ξανά. Και τον ανάγκασα να μου ζητήσει συγγνώμη. Η σχέση μας έχει περάσει από 1000 κύματα και έπρεπε να φτάσω στα 35 μου για να παραδεχτεί ότι ίσως και να είμαι όντως επαγγελματίας στη δουλειά. Με σόκαρε αυτό το σχόλιο πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο πρώτος ο λόγος ξεκάθαρα είναι γιατί πώς μπορεί. Ο πρώτος λόγος είναι της υπόθεσης ένας γονιός να ακυρώνει τόσο πολύ το παιδί του, ε. Δηλαδή... Για τόσο καιρό. Τιμωρία της σιωπής για ένα μήνα. Ναι, στον και μετά μέχρι τα 35 για να αρχίσει να δέχεται ότι κάτι... Να παραδεχτεί ότι ίσως και να είμαι όντως επαγγελματίας στη δουλειά. Ξέρεις, αυτό με τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα το είχα περάσει και εγώ με τον πατέρα μου. Για πες. Αλλά κράτησε λίγο, δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Δεν πίστευε ότι... Έγραψες και είπες ότι νομίζω ότι θα περάσω. Wow. Και σου είπε, δεν πιστεύω ότι θα περάσεις. Εγώ τους έλεγα ότι θα περάσω εκεί που πέρασα. Τους το έλεγα από νωρίς αυτό, ίσως από γυμνάσιο. Και εκεί που ήθελες κιόλας. Και εκεί που ήθελα, ναι. Αλλά δεν το... Δεν ξέρω, δεν το πίστευε. Δεν είχε πολύ εμπιστοσύνη. Αυτό δεν φαίνονταν πάρα πολύ πριν, αλλά μετά τις εξετάσεις... Ναι. Εντάξει, υπήρχε και μια κατάσταση του σχολείου τότε. Ένας από τους λόγους ήταν ότι ο βαθμός μου στο απολυτήριο, δηλαδή πριν τις εξετάσεις. Σε εξετάσεις που δίνεις για να πάρεις απολυτήριο λυκείου. Ναι. Νομίζω είχε βγει το απολυτήριο και μετά δώσαν πανελλήνιες, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ήτανε και... Είχε πέσει ο βαθμός. Ναι, ήταν χαμηλός ο βαθμός του απολυτηρίου και... Χαμηλότερος από ό,τι συνήθως και πολύ χαμηλός. Του είχε κακοφανεί. Όχι. Για μένα ήταν χαμηλός, αλλά υπήρχε λόγος. Ρε μάνα μου, εκείνος τι βαθμό είχε στο απολυτήριο? Σε ποιο? Σε ποιο απολυτήριο? Αυτός δεν είχε, δεν είχε απολύτερο ηλικία. Okay. Ναι. Μα μου έλεγες ότι τότε εκείνη τη χρονιά ήταν μια φάση που έπρεπε να ήταν άλλα τα θέματα των Πανελληνίων και άλλα του απολυτηρίου, οπότε πρέπει να κάνεις φροντιστήριο, πώς μου το έλεγες? Όχι, άλλο είναι αυτό. Καταρχάς εκείνη τη χρονιά που είχα δώσει εγώ είχαν... Το 90 είχες δώσει, το 89. Το 90 υπήρχε μια μεγάλη απεργία των καθηγητών και αργήσαν πάρα πολύ οι εξετάσεις. Μάλιστα. Αν φτάσει Αύγουστο, δεν θυμάμαι. Wow. Ήταν μια παλαβομάρα. Α, ναι, κάτι θυμάμαι. Ναι. Κάτι θυμάμαι. Είχαμε πότε πάρει, συνήθεις, δηλαδή. Είχαμε πάρει απολυτήριο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο βαθμός του απολυτηρίου ήταν χαμηλός, γιατί ό,τι γινόταν τότε, φαντάζομαι γίνεται και τώρα, δεν ξέρω με το σχολείο τι σχέση έχει, αλλά ό,τι γινόταν τότε σε σχέση με τις εξετάσεις αυτές τις εισαγωγικές, γινόταν στα φροντιστήρια. Με αποτέλεσμα στο σχολείο εμείς να κολοβαράμε. Και δεν ήταν καλή βαθμή. Διαβάζαμε στο φροντιστήριο. Επίσης η ύλη ήταν που κάναμε... διαφορετικά τα μαθήματα του σχολείου με το ήταν διαφορετική η ύλη. Δεν δίναμε σημασία στο σχολείο. Η ύλη ήταν τελώς διαφορετική. Τα αυτά που κάναμε στο σχολείο ήταν γελία σε σχέση με αυτά που κάναμε στο φροντιστήριο και πολλοί από αντίδραση μεταξύ και εγώ δεν ασχολιόμαστε. Μπας περιπτώσει, ο βαθμός του απολυτηρίου ήταν σχετικά χαμηλός και ο πατέρας μου δεν πίστευε ότι θα περάσω. Και το έλεγε. Σου λέγε, δεν πιστεύω ότι θα περάσει. Ναι, μου το έλεγε.
Μεταξύ εσείς είσαι ο μεγάλος, άρα δεν είχε περάσει άλλο παιδί στο πανεπιστήμιο και τα τρία παιδιά περάσατε στο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, οκ, okay, εντάξει, είναι μια προβολή όμως αυτό το πράγμα. Εγώ δεν κατάφερα να τελειώσω το σχολείο. Φαντάζομαι για άλλους λόγους δεν κατάφερα να τελειώσω το σχολείο, γιατί δεν ήταν καλός μαθητής. Για άλλους λόγους, άλλη γενιά, άλλες εποχές, άλλοι τόποι. Νομίζω ότι ο πατέρας σου μια χαρά θα τα κατάφερνε και στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο, αν είχε την ευκαιρία να πάει. Είναι ευφιέστατος ο πατέρας σου. Ναι. Νομίζω θα τα κατάφερνε, ναι. Αλλά νομίζω από εκεί έχετε πάρει την ευφία, δεν είναι? Αυτή την εντύπωση έχω, ότι και εσύ και ο αδερφός από τον πατέρα σου έχετε πάρει την ευφία, νομίζω, ναι. Νομίζω, που λες... Αυτό δεν είχε, είχε λίγο διαφορά με την περίπτωση της κοπέλας, γιατί... Με αυτό της κοπέλας είναι τρομακτικό, ρε μάνα μου. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, πήδηξε από τη χαρά του και τα ξέχασε όλα αυτά και τελείωσε. Νομίζω ότι ο πατέρας σου σε χτιμάει. Ναι, ναι. Αυτό που έχω, ό,τι έχω δει και ό,τι μου έχει πει όσο τον έχω γνωρίσει, έχει μια καλή γνώμη για σένα. Δεν είναι περήφανος για σένα, δεν έχει κακή γνώμη. Εντάξει, σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο πατέρας της κοπέλας είναι τοξικότατος. Είναι ξεκάθαρος φθόνος του γονέα προς το παιδί. Εγώ πάω λίγο πιο πέρα να υποθέσω ότι μπορεί ο πατέρας της κοπέλας να είναι και αυτός νομικός. Για να λέει του πήρε μέχρι να γίνω 35, δηλαδή 17 χρόνια, για να παραδεχτεί έστω και ότι ίσως έχω κάποια επάρκεια στη δουλειά μου. Και θέλω να πω κάτι στη φίλη. Κάνουμε ένα βασικό λάθος και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια γι' αυτό. Θεωρούμε ότι οι γονείς μας είναι γονεϊκοί ακριβώς επειδή είναι γονείς. Ενώ η γονεϊκότητα δεν έχει να κάνει με το αν έχεις γεννήσει παιδιά ή έχεις υιοθετήσει παιδιά. Η γονεϊκότητα έχει να κάνει με το αν είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Για να είναι ένας γονιός, καλός γονιός, πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Δεν πάει να γεννήσει και 10 και 15 παιδιά που λέει ο λόγος ένας άνθρωπος, δηλαδή να είναι γονέας σε πολλά παιδιά. Αν δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν θα είναι και καλός γονιός. Δεν είναι αυτόματο ότι γονιός σημαίνει καλός γονιός. Επίσης, το να είναι κάποιος πατέρας ή μητέρα δεν τον κάνει αυτόματα και όριμο άνθρωπο, ψυχοσυναισθηματικά όριμο. Έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει περάσει τα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, γιατί της εγκεφαλικής ούτως ή άλλως τα περνάς, εκτός και αν έχεις κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, θα περάσεις όλα τα στάδια της εγκεφαλικής ανάπτυξης. Τα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης δεν τα περνάνε όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν καθυλωμένοι σε παιδιάστικα μοτίβα. Και το έχουμε πει πολλές φορές για τους ναρκισιστές, ότι είναι σαν κακομαθημένα δίχρονα, σαν κακομαθημένα πεντάχρονα. Δεν οριμάζουν ψυχοσυναισθηματικά. Οπότε πολλές φορές μπορεί ένας γονιός να είναι και 40 και 50 και 60 ετών, όμως στο μυαλό του μέσα να θεωρεί ότι αυτός και το παιδί του είναι το ίδιο και να ανταγωνίζεται ο γονιός το παιδί. Να φθονεί ο γονιός το παιδί και να λέει, μα αν είναι ποτέ δυνατόν το παιδί μου, δηλαδή αυτό το παιδί, να με ξεπεράσει. Ενώ το υγιές, το φυσιολογικό, το ευήθες, ρε παιδί μου, είναι ο γονιός να εύχεται το παιδί του να τον ξεπεράσει και να βοηθάει το παιδί του ώστε να τον ξεπεράσει. Δηλαδή να μην υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ πατέρα και γιου, πατέρα και κόρης, μάνας και γιου, μάνα και κόρης. Να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή ό,τι επιτυγχάνει το παιδί μου με χαροποιεί. Ναι. Οι επιτυχίες του παιδιού μου με χαροποιούν και νιώθω περηφάνεια που το παιδί μου καταφέρνει αυτά που βάζει το ίδιο στόχους, και οτιδήποτε στενοχωρεί το παιδί μου με στενοχωρεί και εμένα. Αυτή είναι η γονεϊκότητα. Η τρυφερότητα, η ενσυναίσθηση, η αγάπη για το παιδί. Δηλαδή αγαπώ έναν άνθρωπο σημαίνει θέλω το καλό του. Οπότε ναι, θέλουμε το καλό του ενός ανθρώπου. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος που αγαπάμε και μας λέει, ξέρεις, έχω διαβάσει, έχω προσπαθήσει, έχω γράψει καλά και έχω μια καλή προαίσθηση, ρε παιδί μου, ότι θα περάσω. Μπράβο, παιδί μου. Και ακόμη και δεν περάσει το παιδί μας, παρόλο που είχε καλή προαίσθηση, γιατί κακά τα ψέματα είναι killer οι εξετάσεις, είναι δύσκολες. Ναι, ναι. Είναι δύσκολες. Και είναι και κρίνεται και το να περάσει εξετάσεις από πώς είσαι μια συγκεκριμένη μέρα που πας και γράφεις. Μπορεί ένα παιδί μια μέρα να είναι ασθενές, μπορεί να έχει πάρα πολύ άγχος, μπορεί με οτιδήποτε. Μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ, δηλαδή είναι... δεν είναι και μεγάλη μαγκιά, ρε παιδί μου, να πεις εγώ κατάφερα και πέρασα και ο άλλος δεν κατάφερε και πέρασε.
Γιατί μπορεί κάποιος να έχει ικανότητες, να έχει γνώσεις, να έχει μελετήσει, αλλά να μην τα καταφέρνει στις εξετάσεις. Υπάρχει και αυτό, ε. Ναι. Λοιπόν, οπότε ο γονιός, νομίζουμε εμείς ότι επειδή είναι πατέρας μας, η μάνα μας, ότι σίγουρα θα είναι γονέκος, δεν είναι απαραίτητος γονέκος. Άρα ο πατέρας της κοπέλας αυτής συμπεριφέρθηκε σαν ένα κακομαθημένο αγόρι της ίδιας ηλικίας με την κοπέλα και την πείσμωσε, την κάζωνε. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο το θέμα το οποίο εμένα με προβληματίζει είναι η αντίδραση της κοπέλας, η οποία, να ξεκαθαρίσω ότι είναι φυσιολογική αντίδραση, είναι φυσιολογικό να πεισμώσουμε όταν ο γονέας μας αμφισβητεί, όταν υποτιμά την κρίση μας, είναι φυσικό να μπούμε κι εμείς σε μια κατάσταση που να... Δεν μας θέλει σήμερα, ε. Δεν πειράζει, θα περάσει τώρα ένα συνεφάκι. Έχει μια μπόρα, ναι. Ενώ δεν μας θέλει με την έννοια ότι κάνει θόρυβο πολύ. Είναι φυσικό και εμείς να μπούμε σε μια συνθήκη στην οποία να θέλουμε να αποδείξουμε στο γονιό μας ότι αξίζουμε. Όμως, το γεγονός ότι η κοπέλα 17 χρόνια μετά εξακολουθεί να νοιάζεται είναι ανησυχητικό, γιατί σημαίνει ότι ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται και βάζει τον εαυτό της στη διαδικασία να προσπαθεί να αποδείξει στον πατέρα της κάτι το οποίο ο πατέρας της μπορεί να μην θέλει ποτέ να το καταλάβει. Να σου το κάνω έτσι λίγο πιο λιανό για να καταλάβεις τι εννοώ. Νομίζω έχω ξαναπεί την ιστορία. Η μάνα μου αποφύτησε από το πρώτο λύκειο Πάφου 30 χρόνια πρωτού αποφύτησω εγώ και είχε το μεγαλύτερο βαθμό της χρονιάς της. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν 19 και 11 13. Δηλαδή είχε 20 στα 11 μαθήματα και στα 2 19. Οπότε εγώ 30 χρόνια μετά ήμουνα στο ίδιο λύκειο και λέω πω για να ευχαριστήσω τη μάνα μου. Σκεπτικό. Για να την κάνω να νιώσει όμορφα, για να τη βγάλω ασπροπρόσωπο έξω όπως το είχα σκεφτεί. Όχι, δεν είχα σκεφτεί αυτό, αγάπη μου. Σε καμία περίπτωση. Χειρότερα. Όχι. Όχι. Ούτε να τα πάω καλύτερα, ούτε χειρότερα. Να κάνω κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε εκείνη για να νιώσει ότι η κόρη της την ακολουθεί, ρε παιδί μου. Ότι... Ναι, ναι. Οπότε για κακή μου τύχη, εντός εισαγωγικών, τελείωσα κι εγώ το πρώτο λύκειο της Πάφου με την ψηλότερη βαθμολογία της χρονιάς, αλλά δυστυχώς. Εμένα ήταν 19 και 12 13. Είχα σε όλα τα μαθήματα 20, εκτός από τα νέα ελληνικά που είχα 19. Και μάλιστα εκείνο το 19 ήταν το μόνο που έπρεπε να ήταν 20 στα νέα ελληνικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην στα πολύ λόγω, επιτυχάνω αυτό που επέτυχε και εκείνη. Να εκφωνήσω την ομιλία των τελειοφύτων. Και βγαίνω στο πόντιο, πώς το λένε αυτό, το αναλόγιο. Το αναλόγιο. Είχα γράψει την ομιλία. Το βήμα, ας πούμε. Ναι. Όπως και τώρα και τότε είχα την ευχαίρεια να γράφω και να μιλάω με έναν τρόπο συγκινητικό. Συγκινείται ο κόσμος όλος. Κατεβαίνω από το αναλόγιο και ακούω τον λυκειάρχη. Η μάνα μου τότε ήταν βοηθός λυκειάρχη στο σχολείο, φιλόλογος. Της λέει συγχαρητήρια Κυριακή, συγχαρητήρια για την κόρη σου. Και τι του λέει η μάνα μου. Χαρά στο σκατό που έκανε. Επιλέξει. Μάλιστα. Χαρά στο σκατό. Και εγώ που γοητεύτηκα εκ των υστέρων συνειδητοποίησα στα 45 μου ότι την ενόχλησε που πήρε ένα βαθμό παραπάνω. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, δεν βγαίνεις από πάνω, μάνα μου. Άμα ο γονιός σου είναι επικριτικός και άμα ο γονιός σου κάθεται και αξαμώνεται, λέμε στην Κύπρο, κάθεται και μετριέται μαζί με το παιδί, ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται ποτέ να σε παραδεχθεί. Δηλαδή, τι να σου πω, να είναι ο πατέρας σου, ας πούμε, τι να πω, εκπαιδευτικός και εσύ εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο και εσύ να καταφέρεις να γίνεις προφέσορ στην έδρα, την τάδε, δεν ξέρω εγώ τι, πάλι δεν θα σε παραδεχθεί. Είναι άδικο σκόπος και άδικη ταλαιπωρία να προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να εντυπωσιαστούν από μας, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οριμότητα να είναι όντως γονείς, γιατί ένας γονέας, ξαναείπαμε, τι θέλει για το παιδί του,
Ένας γονέας τι επιθυμεί για το παιδί του. Το καλύτερο. Να το ξεπεράσει ακόμα, να γίνει, να πάει ακόμα πιο μπροστά. Θέλει το παιδί του να είναι καλά, να είναι καλό και να είναι καλά. Και χαίρεται αν το παιδί του μπορέσει και ανέβει πιο ψηλά από ό,τι ανέβει και αυτός. Και σε καμία περίπτωση ένας γονιός δεν βλέπει το παιδί του ως ανταγωνιστή. Αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε. Άρα φίλοι, εγώ τις έγραψα τις φίλες πίσω, τις απάντησα. Δεν τις είπα πως θα το κάνω βίντεο, είναι έκπληξη Kinder το βίντεο. Τις έγραψα. Τέτοιοι γονείς πάβουν να είναι πρόβλημα όταν πλέον δεν θες να σε παραδεχθούν και πας επιτέλους no contact. Έτσι και λένε, έτσι ξουράφι θέλει λέμε στην Κύπρο. Τέτοιο ναι, κεφάλι, τέτοιο ξηράφι θέλει. Ναι. Έτσι και λένε, έτσι ξουράφι θέλει. Μέχρι 46 μου προσπαθούσαν να με αποδεχθούν οι δικοί μου γονείς. Έπρεπε να πάω no contact για να ζήσω επιτέλους ελεύθερα και καλά. Έχεις να πεις κάτι άλλο σε αυτή τη φίλη? Όχι, συμφωνώ με το no contact, άμα δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα, COVID. Δεν έχει νόημα, ρε μάνα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο ένα πολλό 2-15 Αυγούστου, σε ένα βίντεο που βγάλαμε, μαζί το είχαμε κάνει, δεν είναι το βγάλαμε τον Αύγουστο, μας πέρασε τον Αύγουστο του 24. Ναι. Έχει γράψει μια φίλη, δεν βγάζω νόημα. Νομίζω πως οι γονείς είχαν άλλη τα προβλήματα μέσα τους και δεν μας φέρονταν με αγάπη. Όπου εδώ βλέπουμε μια εκλογήκευση που κάνει ένα παιδί, το οποίο δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό του, ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί το γεγονός ότι ένας γονιός μπορεί να μην είναι καλός άνθρωπος. Και της γράφω από κάτω, ναι, γιατί πάντα οι γονείς είναι καλοί άνθρωποι, ιεροί και αυτό σου φέρνει γνωστική ασυμφωνία. Το έγραψα έτσι λίγο προβοκατόρικα, θέλοντας να πω ότι μας έχουν μάθει να θεωρούμε δεδομένο ότι γονιός σημαίνει ιερό πλάσμα. Πατέρας σημαίνει ιερό πλάσμα. Μητέρα σημαίνει ιερό πλάσμα. Ότι είναι η δικαιολογία τα άλλα τα προβλήματα. Ναι. Και ότι οι γονείς είναι πάντοτε καλοί. Οπότε, αν εγώ βλέπω ότι ο γονιός μου δεν είναι καλός, θα πρέπει το μυαλό μου να κάνει κάποια στρογγυλέματα, να βρω κάποιες δικαιολογίες για να χωρέσει το... η πεποίθηση οι γονείς είναι καλοί άνθρωποι με το οι γονείς μου δεν μου φέρονται καλά. Αυτό ονομάζεται cognitive dissonance, γνωστική ασυμφωνία, και ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας για να ξεπεράσουμε μια γνωστική ασυμφωνία, ο συμβιβαστικός, όχι ο δημιουργικός μηχανισμός άμυνας, είναι να κάνουμε μια εκλογήκευση του στυλ «Μάνα μου, η κακόμοιρη δεν πήραν αγάπη και γι' αυτό δεν ήξερα να δώσω». Θέλω να μας πεις λίγο αυτό που έχεις πει πολλές φορές και το έχεις πει και στην ομάδα των ανδρών στο πέπτο επίπεδο, στο τελευταίο Zoom. Ποιο? Είπες έτσι κάτι πολύ εμφατικά. Είπες ότι καλά ρε παιδιά, γιατί λέγαμε εκεί πέρα ότι σήμερα τα παιδιά έχουν πρόσβαση στην ψυχοεκπαίδευση, στην ψυχοθεραπεία και μπορούν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και είπες εσύ έτσι με έμφαση. Καλά ρε παιδιά, δεν υπήρχε ψυχοθεραπεία, δεν υπήρχε ψυχοεκπαίδευση πριν 50-60 χρόνια. Α, σε εφάρμοζαν και... την πίστη που λέγανε ότι είχανε. Αυτό. Όχι, είπες υπήρχαν αγράμματοι άνθρωποι που ήταν καλότατοι. Ναι. Η καλοσύνη δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση. Ναι, σίγουρα δεν έχει να κάνει. Εμείς αυτό που λέγαμε στην ομάδα ρε παιδί μου είναι ότι τα σημερινά παιδιά ακόμη και αν έρχονται από πολύ δυστοπικά περιβάλλοντα έχουν μια ευκαιρία να πάρουν πληροφόρηση που αν την παίρναμε εμείς σκέφτηκες εσύ ποτέ πως θα ήταν η ζωή σου. Να σου πω κάτι για τη μόρφωση, τι έχω παρατηρήσει, που διακόπτω, τι έχω παρατηρήσει. Ναι. Πες μου. Ότι αν κάποιος άνθρωπος είναι κακοήθης και τοξικός και είναι και μορφωμένος, τότε είναι ανυπόφορος, δεν παλεύεται καθόλου. Τότε έχει ακόμα περισσότερα όπλα να σε τρελάει. Α, μπράβο, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το να είσαι μορφωμένος, το να έχεις εγκύκλια παιδεία είναι ένα πράγμα και το να έχεις καλοσύνη και ανθρωπισμό και καλοήθεια είναι άλλο πράγμα. Οπότε παρατάμε την παιδεία και κοιτάμε την ψυχή του ανθρώπου. Και επίσης εμείς έχουμε αυτή τη σκέψη και την έχουμε μοιραστεί και μεταξύ μας. Εγώ την είχα από πάντα, ενώ την είχα και από πριν γνωρίσω εσένα. Την είχα και με τα μεγάλα τα παιδιά. Αυτό που με ένοιαζε περισσότερο ήταν να είναι καλά και να είναι καλοί άνθρωποι παρά να είναι μορφωμένοι. Και εμένα. Μου έκανε, όχι έκπληξη, όταν ας πούμε φτάσαμε σε ένα σημείο που είδα ότι και ο μεγάλος μου γιος και η μεγάλη μου η κόρη πήραν και πτυχίο και μεταπτυχιακό, είπα ωραία. Ενώ δεν το περίμενα, δεν ήταν κάτι που το είχα δεδομένο. Ότι οπωσδήποτε πρέπει τα παιδιά
να τελειώσουν το πανεπιστήμιο και να κάνουν και μεταπτυχιακό. Είχαμε στο μυαλό μου όμως ότι έπρεπε οπωσδήποτε εγώ να προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι good enough parent, ούτως ώστε να τους δώσω τη δυνατότητα να είναι καλά και να είναι και καλή. Τώρα αν τα κατάφερα ή όχι δεν γνωρίζω, ξέρω όμως ότι προσπάθησα. Και σίγουρα ξέρω και τα λάθη που έχω κάνει και φαντάζομαι σε 10 χρόνια θα ξέρω περισσότερα λάθη που έχω κάνει. Σίγουρα. Και περισσότερα λάθη και θα ξέρω και λάθη που έχω κάνει και με τα μικρά τα παιδιά. Όμως αυτό που έχει σημασία και μετράει, γιατί πρέπει να στηρίξουμε και λίγο συναισθηματικά τους γονείς, να υποστηρίξουμε και λίγο ψυχικά και συναισθηματικά τους γονείς που ψυχοεκπαιδεύονται, αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο είναι η πρόθεση και τα κίνητρα. Και ακόμη και αν έχουμε κάνει λάθη και ακόμη και αν έχουμε κάνει παιδιά άσκεφτα, γιατί όντως στο παρελθόν έχουμε κάνει αυτό το πράγμα και εσύ και εγώ το κάναμε και πολλοί άνθρωποι το κάναμε, νομίζαμε ότι ήμασταν έτοιμοι να γίνουμε γονείς ενώ δεν ήμασταν. Και προχωρήσαμε με καλές προθέσεις σε γνωστικό επίπεδο, σε συνειδητό επίπεδο, με καλές προθέσεις στην αποκτήση παιδιών, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν το κατάλληλο περιβάλλον, γιατί όσο και να προσπαθείς, πρέπει να είναι και το περιβάλλον δεκτικό. Δηλαδή αν κάνεις παιδιά σε μια συνθήκη στην οποία ο άλλος γονέας δεν μοιράζεται το ίδιο αξιακό σύστημα μαζί σου, όσο και να προσπαθήσεις από τη μια πλευρά, μπορεί να μην τα καταφέρεις να δώσεις τις ηθικές αρχές και αξίες που επιθυμείς. Ναι. Ή ας πούμε να σκεφτείς και λίγο τη δική μου τη συνθήκη, που ήμουνα μια μάνα μονογονιός, η οποία είχα απέναντί μου με την έννοια να έχουν αντίθετη άποψη με μένα και να δίνουν αντίθετα διδάγματα. Είχα απέναντί μου και τους δικούς μου τους γονείς, και τον πρώην άντρα τότε που ήταν ο πατέρας των παιδιών και τους παππούδες απ' την άλλη. Δηλαδή είχα ένα ολόκληρο οικογενειακό σύστημα το οποίο πήγαινε κόντρα στις δικές μου επιδιώξεις. Εμένα η επιδιώξη μου πάντα πάνω ήταν να μεγαλώσω τα παιδιά να έχουν κυρίως ανθρωπισμό και να βάζουν πρώτα την πνευματικότητα, το πνεύμα και όχι την ύλη. Ήταν αυτό. Όμως είχα δύο θέματα. Είχα το ότι υπήρχε όλη αυτή η συναπαρτζά, ομάδα. Το συναπάντημα. Ναι, όλη η Σάρα, η Μαρά και το κακό συναπάντημα. Όλη αυτή η συναπαρτζά που είχαν αντίθετες προθέσεις από εμένα. Και επίσης ήταν και το δικό μου το κομμάτι που ήμουνα αποδυναμωμένη και είχα ακόμη μέσα μου κάποιες λαθασμένες πεπιθήσεις, όπως ότι για παράδειγμα δεν θα έπρεπε να στερήσω σε τίποτα οικονομικά τα παιδιά, γιατί μεγάλωσα εγώ σε ένα περιβάλλον οικονομικά άνετο, άρα έπρεπε και αυτοί να μεγαλώσουν με την ίδια υλική επάρκεια, το οποίο δεν... Λοιπόν, κάναμε και την αυτοκριτική μας, πάμε... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Αν ένας άνδρας είναι... Τώρα δεν έχω σχολιάσει το βίντεο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχω σημειώσει κάτω από ποιο βίντεο είναι αυτό το ερώτημα. Αν ένας άνδρας δεν είναι ψυχοσυναισθηματικά ωρίμος, φέρουν ευθύνη οι γονείς του? Δηλαδή πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενός ανδρός ο αδερφός του ή η αδερφή του έχει ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα, ενώ εκείνος για παράδειγμα δεν έχει? Και μου ζήτησε, θα ήταν ενδιαφέρον ένα βίντεο με αυτό το θέμα, τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα αδέρφια και την ευθύνη των γονέων σε αυτό. Σας ευχαριστούμε για όλα τα βίντεο. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το κάθε παιδί που γεννιέται δεν είναι το ίδιο το ένα με το άλλο. Ακόμη και τα μονοζυγωτικά δίδυμα μπορεί να έχουν διαφορές. Ιδιοσυγκρασιακά, ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα μονοζυγωτικά δίδυμα και οι μελέτες των μονοζυγωτικών δίδυμων είναι breakthrough μελέτες. Ξέρεις γιατί, ε? Γιατί τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν ακόμη και την ίδια ιδιοσυγκρασία. Επειδή έχουν ακριβώς τα ίδια γονίδια. Ναι. Έχουν κληρονομήσει τα ίδια ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά τα μονοζυγωτικά δίδυμα. Και όμως διαφαίνεται μέσα από τις μελέτες του μονοζυγωτικού δίδυμων ότι ακόμη και μεγαλώνουν στο ίδιο περιβάλλον, για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά και για λόγους προσωπικής επιλογής του κάθε παιδιού, μπορεί να εξελιχθούν να έχουν διαφορετικό στυλ προσωπικότητας το ένα από το άλλο.
Άρα αυτές ακριβώς οι μελέτες των μονοζυγωτικών διδύμων μας δείχνουν ότι και το περιβάλλον παίζει ρόλο και τα γονίδια παίζουν ρόλο, αλλά και η επιλογή. Λοιπόν, το κάθε παιδί που γεννιέται είναι διαφορετικό. Έχει ένα διαφορετικό γενετικό υλικό. Είναι πώς είναι το χαρτί. Εγώ δεν ξέρω να παίζω χαρτιά, αλλά νομίζω σου μοιράζουν από την τράπουλα και παίρνεις χαρτί. Πώς ναι, το λένε, ναι. Η μοιρασιά. Το χέρι που παίρνεις το χαρτί. Ναι, δεν το επιλέγεις, ρε παιδί μου, τι θα έχεις. Δηλαδή, ο καθένας έχει άλλο κοκτέιλ γονιδίων. Ξέρεις ότι και δύο αδέρφια μεταξύ τους μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά γονίδια. Δύο αδέρφια όπου να μην είναι δίδυμα. Ακόμη και δύο δίδυμα διζυγωτικά, ή δύο αδέρφια, ή οποιαδήποτε αδέρφια που έχουν τους ίδιους γονείς, μπορεί το κοινό DNA που έχουν να μην είναι 50%, μπορεί να είναι 20%, 10%. Δηλαδή από τον κάθε γονέα παίρνεις κάτι διαφορετικό και μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός συνδυασμός. Λοιπόν, το κάθε παιδί που γεννιέται έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Επίσης, δεν συμπεριφέρονται οι γονείς σε όλα τα παιδιά το ίδιο. Υπάρχουν άλλες μελέτες, οι οποίες ήταν παλιές, τόσο παλιές που τις διδάχτηκα εγώ στο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε πόσο παλιές. Όχι πολύ, εντάξει. Εντάξει ρε, μπορεί να είναι και 50 ετών μελέτες, και 60 ετών μελέτες και 70 ετών μελέτες, οι οποίες κατέδειξαν ότι δεν αντιμετωπίζουν οι γονείς όλα τους τα παιδιά το ίδιο. Έχουν διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε κάθε παιδί. Νομίζω το καταλαβαίνουμε και στην πράξη αυτό. Δεν χρειάζονται. Ναι. Όχι, δεν χρειάζονται οι μελέτες, αλλά. Και γίνεται μια συζήτηση το δει, γιατί. Το ναι, βεβαίως. Εντάξει, υπάρχει κλασική ιστορία ναρκισιστικών οικογενειών που έχουν το Golden Child, το χρυσό παιδί και τα μαύρα πρόβατα, ή τα χρυσά παιδιά και το μαύρο πρόβατο. Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό όμως δεν υπάρχει τάση ένα παιδί που είναι πιο απαιτητικό να παρασυρώμαστε και να του δίνουμε περισσότερη προσοχή. Γι' αυτό ότι ένα παιδί έχει εναντιωματικό χαρακτήρα ή αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή αν έχει κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα, να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε εκείνο το παιδί και να παραμελούμε άλλα παιδιά που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, μπορεί αν ένα παιδί μας μοιάζει να το μισούμε επειδή μας μοιάζει ή να το λατρεύουμε επειδή μας μοιάζει. Ναι, ναι. Ή αν ένα παιδί μοιάζει σε ένα πρόσωπο, ξέρω εγώ, μια πεθερά, ένα πεθερό, κάποιον συγγενή μας, εξαχιστίας ή εξαίματος που εμείς δεν θέλουμε να δούμε μπροστά μας, εάν του μοιάζει, τότε να μην το θέλουμε εκείνο το παιδί, γιατί μας θυμίζει εκείνο το πρόσωπο που δεν αγαπάμε. Επίσης, έχω ακούσει περιπτώσεις όπου μητέρα ή πατέρας απέρριψαν ένα παιδί επειδή έφερε το όνομα του πεθερού ή της πεθεράς ή κάποιου προσώπου που δεν συμπαθούσε. Ή κάποιος, για παράδειγμα, να δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε ένα παιδί που μοιάζει φυσιογνωμικά στη γυναίκα του, στον άντρα της που λατρεύει, και στο παιδί που μοιάζει στον ίδιο να μην το θέλει. Δηλαδή, αυτό, και πάμε πίσω στο, για να γίνεις γονέας πρέπει να είσαι ένας σοβαρός και ωριμός άνθρωπος. Τι λέγαμε και προηγουμένως, να έχεις λύσει τα ψυχοκολικά σου. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση να είσαι γονέας και δεν χωράει πειραματισμούς στο μυαλό ενός υπεύθυνου ανθρώπου. Με τον Πάνο συζητούσαμε και προηγουμένως, γιατί τώρα επιστρέφουμε από εκεί που πήγαμε, και λέγαμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι όταν ήμασταν πιο νέοι, ο καθένας στο δικό του, στο δικό του μετερίζει τότε, πρωτού γνωριστούμε, ξέρω εγώ, πριν 30 χρόνια, πριν 20 χρόνια, ότι δεν γνωρίζαμε τα πράγματα που γνωρίζουμε τώρα και ήμασταν ανίδεοι σε σχέση με πράγματα που τώρα τα αντιλαμβανόμαστε και τα έχουμε υπόψη μας και είμαστε ευαισθητοποιημένοι γύρω από αυτά. Σαν τυφλά γατιά ένα πράγμα, εμείς. Στραβά κατούθηκε, λες, στην Κύπρο. Σαν στραβά κατούθηκε ένα πράγμα, ρε παιδί. Όμως τα γατάκια μόλις γεννηθούν δεν βλέπουν. Σου περνούν κάποιες μέρες για να δει ένα γατί, δεν είναι? Ναι, δεν ξέρω, νομίζω ναι. Νομίζω κάπως έτσι είναι. Και ότι πολλές φορές κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αν γνωρίζαμε πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια αυτά που γνωρίζουμε τώρα, πόσα λάθη θα αποφεύγαμε? Πολλά. Ναι, φυσικά το στερνή μου γνώση να είχα πρώτα και όταν είχα τα γιάτα, να είχα και το μυαλό, είναι μια συζήτηση που την κάνουν πολλοί άνθρωποι, και εντάξει, είναι και μια συζήτηση η οποία δεν έχει και νόημα, γιατί δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω, ούτε κάνουμε ταξίδια πίσω στο χρόνο, και αν κάναμε ταξίδια πίσω στο χρόνο δεν θα είχαμε τις γνώσεις που έχουμε τώρα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται.
Γίνεται. Ναι. Εγώ με ραντίον τον αδιέξοδο συζητήσω. Δεν φοβάμαι. Δεν πάνε πουθενά. Δεν έχει νόημα. Μάλλον να απορριθμίζεσαι κι άλλο. Ούτε των αυτομαστιγωτικών. Θα πω κάτι έτσι ενθαρρυντικό, ότι αν τα γνωρίζαμε θα τα πράττουμε. Ναι. Και εκεί έρχεται η πρόθεση. Εγώ από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου, ρε πάνω, όσον αφορά στη μητρότητα. Γιατί εντάξει, θυμάμαι για παράδειγμα στο δημοτικό να έχω και κάποιο φθόνο για τις συμμαθητήρες μου, κάποια ζήλια. Θυμάμαι να έχω κάποια πικρία σε κάποιες φάσεις μεγαλώνοντας. Αλλά όσον αφορά στη μητρότητα, είχα καλές προθέσεις, ρε παιδί μου. Είχα καλές προθέσεις. Προσπαθούσα να είμαι όσο καλύτερη μάνα γίνεται. Δεν έβλεπα τη μητρότητα με κακία. Ήμουν χαρούμενη που ήμουν μαμά και ήθελα να είμαι as good as possible. Good enough. Ναι. Ούτε εσύ νομίζω είχες ποτέ αρνητική πρόθεση. Όχι. Με αυτά που τα βιώματα που είχα κι εγώ και την επιλογή που είχα κι εγώ προσπαθούσα. Τρόποντινα, αυτό που λένε και άνθρωποι που κακοποιούν στο τέλος τα παιδιά τους και μπορεί να τα κακοποιούν και με τον χειρότερο τρόπο, ότι εγώ έκανα παιδιά για να τους δώσω την αγάπη που δεν είχα. Στην ουσία αυτό είναι ένα σκεπτικό το οποίο διέπει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν σε δυστοπικά οικογενειακά περιβάλλοντα, οι οποίοι λένε θα προσπαθήσω όσο μπορώ περισσότερο να δώσω στα παιδιά μου τον παράδεισο που δεν βίωσα εγώ και να φροντίσω ώστε τα παιδιά μου να μην έχουν την κόλαση που είχα εγώ. Ναι. Τι σκέφτεσαι, για πες μου. Penny for your thoughts. Εγώ σκέφτομαι ότι το ερώτημα ποιο ήταν στην αρχή να το... Γιατί εγώ έχω την τάση να κάνω takeaways, key takeaways. Και καλά κάνεις, μωρό μου. Τώρα να το βρω. Αν οι γονείς φέρουν ευθύνη για το ότι ένα παιδί τους είναι ανώριμο ενώ τα άλλα παιδιά είναι όριμα. Α, ωραία, να σου πω. Φέρουν ευθύνη οι γονείς, ναι. Μετά είπαμε τα γονίδια. Για τα γονίδια δεν έχουμε ευθύνη. Τα γονίδια που φέρουμε. Για τα βιώματά μας και τον τρόπο που μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, ελάχιστη ευθύνη φέρουμε ή καθόλου. Αλλά για τις επιλογές μας φέρουμε ολόκληρη την ευθύνη. Αυτό θέλω να πω. Άρα το πώς θα επιλέξουμε εμείς να είμαστε και να φερθούμε στη ζωή μας είναι δικιά μας ευθύνη. Το αν θα επιλέξουμε να θεραπεύσουμε τα τραύματά μας και τι θα γίνει μετά από αυτό είναι δικιά μας ευθύνη. Δεν πάβει να είναι ευθύνη των γονέων, ό,τι και να έκανα. Αυτό είναι, αυτή είναι η σκέψη μου. Συμφωνώ μαζί σου. Και αν έχεις ένα γονέα ο οποίος σε απορρίπτει και ο οποίος δεν χαίρεται με τίποτα με τη χαρά σου και λυπάται με τη χαρά σου και δεν λυπάται με τη λύπη σου αλλά χαίρεται με τη χαρά σου, δηλαδή ένα γονέα χερέκακο και κακοποιητικό, μπορείς κάλλιστα να διακόψεις να τον έχεις για γονέα και μπορεί να γίνει πρώην πατέρα σου ή πρώην μάνα σου και τελειώνει η κουβέντα. Ναι, αλλά πρέπει να λύσεις και τα θέματά σου, γιατί το νοκόντακτ από μόνο του μπορεί να σε γλιτώνει από ένα θέμα. Αλλά μετά η διαγενειακή μεταβίβαση, τι θα κάνεις στη ζωή σου, τι θα κάνεις στις σχέσεις σου, στα παιδιά σου, τα δικά σου. Σωστό. Είναι το πρώτο βήμα το no contact. Από τα πρώτα βήματα, γιατί αποτρέπει τον επανατραυματισμό το no contact. Ναι. Δεν σε τραυματίζει ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Αλλά οπωσδήποτε ναι, χρειάζεται να κάνεις πολλή δουλειά με τον εαυτό σου, πολλή ψυχοθεραπεία, πολλή ψυχοεκπαίδευση, πολύ πνευματικό αγώνα, ούτως ώστε να ανατρέψεις το ρουν του ποταμού και να μην μεταβιβάσεις διαγενειακά το τραύμα. Να μην κάνεις κι εσύ, γιατί αν ένας γονιός δεν κάνει ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση, ακόμη και αν πάει no contact με τους δικούς του τοξικούς γονείς, αν δεν δουλέψει με τον εαυτό του, αναπόφευκτα θα είναι και αυτός τοξικός προς τα παιδιά του. Ναι. Ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ το προτείνω το no contact με το θέρμη, γιατί έκανα για χρόνια ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση και δεν είχαν αποτελέσματα μέχρι που εφάρμοσα το no contact. Δηλαδή, μιλάω λίγο και από το χώρο της δικής μου εμπειρίας, ότι έχω λιώσει
δεν έχω λιώσει τα παπούτσια μου στην ψυχοθεραπεία, γιατί δεν περπατώ, έχω λιώσει τον έχω, καθίσει, έχω καθίσει σε διβάνια ψυχοθεραπευτό για χρόνια, ψυχολόγων για χρόνια, χρόνια, δεκαετίες. Και δεν έβλεπα αποτέλεσμα μέχρι που άκουσα αυτό που είπε ο ψυχολόγος μου, πήγαινε no contact. Μου το έλεγε και εγώ της έλεγα, όχι μωρέ, μα ξέρεις τι έλεγα, με είναι μορφωμένοι οι γονείς μου και ξέρεις είναι καλύτεροι και τέτοια μπλε και φούξια. Έχει νόημα αυτό, όταν μια σχέση είναι δυσλειτουργική, το ένα μέρος κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το άλλο όχι, δεν γίνεται. Πώς να γίνει. Ναι, μάνα, μα λέγω, δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Και να σου πω τι άλλο σκεφτόμουν κιόλας. Έχω ξοδέψει τόσο χρόνο, τόση ενέργεια, τόσο χρήμα για να βελτιώσω αυτή τη σχέση και τώρα την παρατήσω. Ίδια ιστορία με έναν άνθρωπο. Καταλαβες. Ναι, ναι. Είχα επενδύσει τόσο πολύ σε αυτή τη σχέση. Και επίσης, στην ουσία, εγώ ήμουν παντρεμένη με τους γονείς μου τόσα χρόνια. Αφού από αυτούς περίμενα τον αποδοχή. Μπράβο, την αποδοχή και αυτούς προσπαθούσα να εντυπωσιάσω ή να πικάρω. Είναι μεγάλη παγίδα αυτή. Να προσπαθούμε αμέτη μου χαμέτη να διορθώσουμε μία σχέση η οποία ξεκάθαρα δεν μπορεί να διορθωθεί, επειδή το πρόσωπο το οποίο έχει αυτή τη... το πρόσωπο με το οποίο έχουμε αυτή τη σχέση είπες, έχει... Είπες να προσπαθείς και να πικάρεις. Ναι. Και να πας κόντρα και να τους βγάλεις λάθος. Ναι. Εδώ αυτό δεν κολλάει λίγο με αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, ότι στην εξάρτηση μπορεί να γίνει και τοξική. Ναι. Και μετά θα βγουν να σου πούνε ότι μας πήγαινες κόντρα και μας έκανες και χτυπιώσουν και φώναζες και ήσουν. Ναι. Κι ας ήταν αντιδραστικό αυτό. Ναι. Κάνει. Κόβουμε σχέσεις. Και εστιάζουμε στη ψυχοθεραπεία και στη ψυχοεκπαίδευση και στον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Γιατί είναι σαν να πας στο ψυχολόγο να σε βοηθάει με τα τραύματα, να κάνεις ψυχοεκπαίδευση, να παίρνεις τα πάνω σου, να πηγαίνεις μια επίσκεψη, να παίρνεις ένα τηλέφωνο, να παίρνεις μια βιντεοκλήση, να ξαναγίνεσαι σκατά και μετά ξανά από την αρχή και να είναι μια συσήφια προσπάθεια. Ναι. Δεν είναι και η αντιδραστική βιότητα άγια, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εσύ νιώθεις περήφανος για κάποιες στιγμές αντιδραστικής βιότητας απέναντι στις δυσκολίες. Όχι, περήφανος μπορεί να μην νιώθεις. Μπορεί να νιώθεις ανακουφισμένος, αλλά δεν σώζει κάτι. Εγώ δεν νιώθω ανακούφιση. Δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για παρελθοντικές φάσεις. Εκείνη την ώρα, εγώ να σου πω κάτι, όσες φορές τα σπαγα μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά, όταν έβαζα τις φωνές και τα έβγαζα από μέσα μου. Ξέρεις τι συνέβαινε, είναι πολύ σημαντικό να το μοιράσω το αυτό. Κλασικά εικονογραφημένα ήταν μια φάση που πηγαίναμε για Σαββατοκύριακο στην Πάφο. Εντάξει, εγώ και τα παιδιά, τα μεγάλα, όταν ήμουν στα μονογενειακή οικογένεια. Σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, είτε την επόμενη μέρα, είτε τη μέρα που θα φεύγαμε, γινόταν ένας άγριος καυγάς. Εγώ μάζευα, δηλαδή πήγαινα κάθε φορά. Περισσότερο όταν έφευγες ή όταν πήγαινες? Όχι, πρώτου φύγω. Είχε ως εξής το χρονικό. Όταν πήγαινα, εγώ πήγαινα με πάρα πολύ δουλοπρέπεια και πήγαινα να δώσω αναφορά για τα πάντα και να πω τα νέα μου και να πω ότι αυτό πάει καλά και το άλλο πάει καλά και προσπαθώ και κάνω και είμαι καλύτερη και αυτά. Και άρχιζα να εισπράττω λοξές ματιές, σχόλια για το βάρος μου, σχόλια για την περιφέρεια μου. Η οικολογήρηση μου ήταν πάντοτε ένα σοβαρό ζήτημα. Και νέγκινγκ πολύ. Και εγώ όσο εισέπρατα τοξικά σχόλια, τόσο προσπαθούσα περισσότερο να γλυκάνω τα πικρά. Οπότε φόρτωνα, ρε παιδί μου, και σε κάποια φάση, είτε Σάββατο βράδυ, δηλαδή πηγαίναμε Παρασκευή βράδυ και φεύγαμε Κυριακή απόγευμα, είτε Σάββατο βράδυ, είτε Κυριακή μεσημέρι, είτε Κυριακή προσπαθούμε, πάθαινα μια κρυξάρα. Μετά έρχονταν το αντίδραστο. Μεγατώνων, ναι, μεγατώνων, όπου τσίριζα, άμα πάει να ρωτήσει κάποιος τους γείτονες στο γονείο μου, θα σου πούνε. Ναι, οπότε σε βγάζαν και τρελή, άνετα. Όταν ερχόταν η Θεκλά από τη Λευκοσία, σε κάποια φάση οι φωνές της πήγαιναν στο Θεό. Τσίριζα, φώναζα. Μετά θυμόμουν και τα προηγούμενα και εκείνοι στεκόντουσαν σαν άλλοι όσοι ομάρτυρες με ένα περίλυπο ύφος, οι καημένοι άνθρωποι, τύχει το τρελό παιδί.
Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία να μοιραστώ είναι ότι όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο για να οδηγήσω να πάω στη Λευκωσία, από εκεί που ήμουνα στο φουλ θυμό, σιγά σιγά έπεφτε ο θυμός και μετά πήγαινα σε φοβερή ντροπή και αίσθημα ενοχών. Φοβερή ντροπή, φοβερές ενοχές και μπορεί μέχρι να έφτανα και η Λευκωσία να έπαιρνα και τηλέφωνο να ζητήσω και συγγνώμη. Για να καταλάβεις, όταν γινόντουσαν τα πρωτογενή περιστατικά, μιλάμε τώρα για, ξέρω εγώ, παιδική ηλικία, όταν γινόταν το ξυλοκόπημα, που είπαμε ήταν γλωτσιές, μπάτσι, χτυπήματα με σωλήνες, πλαστικές, χτυπήματα με ξύλα, από ένα σημείο και μετά, γιατί διαρκούσε αυτό, έπαιρνε κάποια, περίπου ένα τέταρτο συνεχούς ξυλοδαρμό. Δεν ήταν ένας μπάτσος και ήταν, ναι. Από ένα τέταρτο ούτε αγώνας μπόξ να ήταν. Ναι, από ένα σημείο και μετά εγώ φώναζα και έλεγα, δεν είσαι καλός άνθρωπος, τι παπάς είσαι εσύ, τι ιερέας είσαι εσύ, τι θεολόγος είσαι εσύ και πρέπει να το μάθουν όλοι ότι χτυπάς τα παιδιά σου. Φώναζα πολύ άσχημα και έλεγα και βαριές κουβέντες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις κουβέντες που έλεγα, γιατί όταν θυμώσω, το είδες και εσύ, παθαίνω σαν ένα μικρό blackout. Ναι. Και ξεχνάω ακριβώς τι είπα. Θυμάμαι ότι θύμωσα, θυμάμαι ότι ύψωσα τον τόνο της φωνής, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια που έχω πει. Και μετά από αυτό, σταματούσε το ξύλο σε κάποια φάση και έλεγε, η καρδιά μου θα με πεθάνεις, και πήγαινε και ξάπλωνε πάνω στο κρεβάτι και κλείνει τα μάτια και βάζει και τα χέρια στο στήθος που τα βάζουν πεθαμένοι και έλεγε, θα με πεθάνεις. Και επειδή είχε αδερφό που είχε πεθάνει 13 χρόνια από καρδιά, εγώ φοβόμουν πως θα τον πεθάνω. Που τελικά είχε θέμα με την καρδιά. Στόπα. Ναι. Λοιπόν, οπότε εγώ όταν αυτός πήγαινε να πεθάνει, περνούσα, είχα μία έτσι πολύ γρήγορη εναλλαγή συναισθημάτων από τον πολύ θυμό και από τον πόνο και πήγαινα στο φόβο ότι θα πεθάνει. Γιατί μιλούμε τώρα για ένα περίτεχνο συνδυασμό σωματικής βίας και ψυχολογικής βίας, επίκλειστο συναίσθημα. Οπότε πήγαινα στο κρεβάτι εκεί που ξαπλώνε και ήταν να πεθάνει και ζητούσα συγγνώμη, δεν μου απαντούσε, μου έκανε τιμωρία της σιωπής. Και μετά γονάτιζε εκεί δίπλα από το κρεβάτι και του φιλούσα τα χέρια και τα πόδια να με συγχωρέσει. Άρα αυτό το μοτίβο επαναλαμβανόταν και στην ενήλικη ζωή. Οπότε εγώ μετά, όταν θυμόμουν την Πάφο και τους γονείς μου, αυτό που θυμόμουν είναι δύο καλοί άνθρωποι που πάει τρελή και τους φωνάζει. Καταλαβες. Οπότε ναι. Πώς να προοδεύσεις πνευματικά, πώς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, πώς να ενώσεις όλα τα κομμάτια σου όταν είναι τόσο πολύ shattered, είναι στα αγγλικά, στα ελληνικά, πώς είναι το shattered, διασπασμένα. Θρηματισμένα τα κομμάτια σου. Πώς. Ναι. Και οι ενοχές γίνονται ακόμα περισσότερες, γιατί όσο περνούν τα χρόνια έχεις μαζέψει πολύ περισσότερες φορές τις οποίες έχεις φωνάξει, έχεις τσιρίξει, έχεις πει κακίες. Σε έχουν ακούσει και τα παιδιά σου να φωνάζεις, να τσιρίζεις και να λες κακίες και έχουν δει και τους παππούδες να είναι οσιομάρτυρες και να έχουν ένα βλέμμα συγκαταβατικό, τι να κάνουμε, μας έτυχε αυτό το προβληματικό παιδί. Καταλαβες. Και όταν στην ίδια φάση παίρνει τηλέφωνο και τον ψυχολόγο που πηγαίνεις και του λέει και διάφορα και αυτός τα πιστεύει, άσε δράμα. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ υπέρ του no contact. Τόσο πολύ. Γιατί το έχω ζήσει στο πετσί μου, ρε Πάνο. Ότι το να πηγαίνεις, έστω, και αυτά γινόντουσαν και με ένα τηλεφώνημα, δεν άγγινε να κάνουμε ολόκληρο ταξίδι, ε. Ναι. Δεν παραπονιέμαι με την έννοια του ότι δεν είχα τις γνώσεις και δεν είχαν και οι ψυχολόγοι που πήγαιναν τις γνώσεις για να με βοηθήσουν να ξεφύγω. Θυμάμαι η πρώτη ψυχολόγος που είχα πάει το 1999, τι μου είχε πει. Τι μου είχε πει. Αυτή είχε σπουδάσει στον Καναδά και έκανε το διδακτορικό στον Καναδά, είχε έρθει στην Κύπρο και είχε μία μητέρα η οποία ήταν σχιζοφρενογόνος μητέρα. Εντάξει, μου το είχε πει κιόλα. Η μάνα μου είναι σχιζοφρενογόνος, δηλαδή με τρελαίνει. Και ακόμη τότε, το 1999, δηλαδή το καταλάβουμε κιόλα, όταν και 25 χρόνια πριν, δεν υπήρχε έννοια του no contact. Σε κάποια φάση μου είχε πει στη θεραπεία, και ήταν καλό αυτό ότι χρησιμοποιούσε και δικά της παραδείγματα,
ότι είχε αρχίσει να εφαρμόζει τη μέθοδο του καθρέφτη στη μάνα της. Ότι δηλαδή όταν η μάνα της της φώναζε, της φώναζε και αυτή πίσω. Και η μάνα της είχε αποκριθεί θετικά στη μέθοδο του καθρέφτη. Ποια ήταν η διαφορά όμως? Ότι εκείνη η ψυχολόγος στην οποία πήγαινε δεν είχε κάνει ποτέ τις επανάστασεις. Δεν είχε βάλει ποτέ τις φωνές στη μάνα της. Εγώ έβαζα τις φωνές από τα 7 μου, τα 7 μου, τα 8 μου. Επειδή αυτή δεν είχε. Γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι κάτι καινούργιο αυτό να αντιδράσεις. Ναι. Εμένα με είχαν μάθει ότι φωνάζω και επίσης τι είχαν μάθει? Ότι φωνάζει αλλά δεν δαγκώνει. Και μετά ζητάει και ότι φωνάζει και μετά ταπεινώνεται, πέφτει στο πάτωμα, γονικλινεί, ζητάει και συγγνώμη και όλα καλά και είμαστε θύματα, γιατί κάνει τον τάρβο μόνη της αυτή στον εαυτό της. Δεν χρειάζονταν να μου κάνουν αυτή την τάρβο, το έκανα μόνη μου. Το deny attack reversing victim with offender, εγώ το έκανα. Και yeah, self gaslighting. Έκανα, ναι, έκανα gaslighting του αυτού. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ υπέρμαχος του no contact. Εντάξει, εννοείται ότι όποιος μας ακούσει θα το πάρει και στη θεραπεία του και εννοείται ότι επιλέγουμε ψυχολόγο ο οποίος να έχει γνώση των τελευταίων εξελίξεων της επιστήμης μας και των τεχνικών που έχουν ενσωματωθεί στις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Γιατί εντάξει, είσαστε στο 2024 τώρα, να μην μείνουμε στο 1999 που η ψυχολόγος που πήγαινα που ήταν καλή δεν είχε τα εργαλεία να μου τα δώσει. Αυτά. Λοιπόν, ρεζουμέ. Δίδαγμα γκαιριτό. Όποιος καπνίζει δεν μαϊρεύκει. Όποιος είναι γονιός δεν είναι απαραίτητα και γονεϊκός. Και είναι σαν να ρίχνεις νερό σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, το να προσπαθείς να ευχαριστήσεις και να ικανοποιήσεις ένα γονέα ο οποίος είναι ξινός, ανταγωνιστικός, φθονερός προς το παιδί του και ψυχανόρημος. Είπα να πω αυτή τη λέξη ψυχανόρημος, είπε, θυμίζει μια άλλη λέξη. Ψυχανόρυμος. Εγώ νομίζω ότι κλειδί σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με προβληματικές σχέσεις, ό,τι και αν είναι, φιλικές, ερωτικές, γονεϊκές κλπ, πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε την καλοήθεια. Υπάρχει, δεν υπάρχει, τι γίνεται? Όλα εκεί δεν ανάγονται στο τέλος. Στην καλοήθεια, ναι, καλοήθεια και στην επιλογή και στην προσωπική επιλογή δεν επιλογή ανάγονται. Επιλογή καλοήθειας, ναι. Επιλέγουμε την καλοσύνη και αφήνουμε πίσω μας την κακία. Πάμε no contact με την κακία και επιλέγουμε την καλοσύνη. Αλλά και στο να, ακόμα, όχι μόνο για μας, αλλά και στο να, το να εκλογικεύσουμε τη συμπεριφορά του άλλου, πρέπει να ψάχνουμε να δούμε την καλοήθεια και ούτε τα τραύματα. Αν έχει όντως καλοσύνη, ρε παιδί. Και ούτε τίποτα άλλο. Ναι, και αν έχει όντως ειλικρινή μετάνοια. Ναι. Αυτά. Ωραίο βίντεο, ε. Καλό θα είναι. Νομίζω. Να πούμε και την αλήθεια, είχαμε αρχίσει να το γυρίζουμε προηγουμένως, αλλά ήταν... δεν μας έβγαινε και καθίσαμε και το συζητήσαμε. Απορυθμιστήκαμε λίγο, εγώ δηλαδή. Εγώ απορυθμιστήκα. Εντάξει, έφταιγα κι εγώ όμως, γιατί άσκεφτα είχα πει κάτι το οποίο σε απορύθμισε. Δεν μπορεί να το κόψουμε κιόλας αυτό από το βίντεο, το ξέρεις. Εντάξει. Και να μην το κόψουμε, δεν πειράζει. Εντάξει, μάνα, μαθαίνουμε κιόλας κι εμείς και είσαι πολύτιμος, γιατί στην ουσία μου δίνεις αυτό που έψαχνα τότε που πήγαινα στην τηλεόραση και ήθελα να έχω συμπαρουσιαστή, γιατί δεν ήθελα να είμαι μόνη μου και δεν είχα βρει συμπαρουσιαστή που να είναι καλός συνομιλητής και τώρα το βρίσκω σε σένα. Μου δίνεις ένα αντίλογο που με βοηθάει να μαζέψω τη σκέψη μου και να είμαι πιο προσιλωμένη σε αυτό που προσπαθώ κάθε φορά να αναπτύξω μέσα από ένα βίντεο και επίσης κάνεις τις ερωτήσεις που θέλει ο ακροατής, ο τηλεθεατής να κάνει. Σ' αγαπάμε. Και θα πούμε και αυτό που έχει πει η Άννα η Μπάμπα στο κανάλι, ότι και εμάς έχει αλλάξει η ζωή μας μετά που γνώρισες τον Πάνο, όχι μόνο εσένα, και στο κανάλι έχει αλλάξει η ζωή μας. Σε ευχαριστούμε. Να είναι καλά ο κόσμος και εγώ ευχαριστώ. Γεια! Γεια!